του Χολαργού και να δείτε εκεί κατατιθεμένη και πώς το λένε, καθόλου την αμοιβή μου, όποια και να είναι αυτή. Είναι φορολογημένη ήδη. Και ήθελα να σας πω ότι, για όνομα του Θεού, κάτι έγινε σε μία συναυλία μου. Δεν μπορώ να τις ελέγχω όλες. Δεν είμαι ανιχνευτής εταιριών. Πάω την τελευταία στιγμή γιατί έρχομαι από άλλη πόλη και τραγουδάω και φεύγω. Δεν είναι δυνατόν να ήξερα τι συμβαίνει, πώς έχουν βρει τα οικονομικά τους κλπ. Δεν έχω να κάνω με όλα αυτά. Μα δεν ήξερα καν την εταιρεία αυτή. Αγνοούσα και την ύπαρξή της σε αυτή την υπόθεση. Το έμαθα προχτές από το φίλο δημοσιογράφο. Επίσης ήθελα να πω στα παιδιά, όποιος βρει το φλουρί, να το επενδύσουμε στη Βουλγαρία. Τι διαβάσατε? 16.500 ευρώ. Όχι, δεν είναι τόσο από ό,τι έμαθα. Είναι ακριβώς τα μισά. Είναι 8.000 και αυτό αφορά τη δουλειά 25 ατόμων. Μακάρι να είχα τέτοια μεροκάματα. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω κάτι τώρα για να το... να το αμβλύνουμε λίγο το θέμα. Εγώ δεν ξέρω αν λέει αλήθεια εδώ ψέματα από Κωνσταντίνου. Και προφανώς υπό την πίεση της κάμερας και όλο αυτό που έγινε να λέει και ψέματα. Δηλαδή να ήξερε ότι η εταιρεία είναι στη Βουλγαρία. Εγώ δεν ξέρω αν ήξερε, δεν ήξερε και δεν με αφορά κιόλας. Θέλω να πω όμως κάτι. Γιατί τώρα πυροβολούμε τον Παπακωνσταντίνου που έκανε ή αυτός ή η εταιρεία του ή μια εταιρεία που συνεργάζεται και παράγει συναυλίες. Εταιρεία στη Βουλγαρία και νομότυπα, νόμιμα, όχι νομότυπα, νόμιμα πληρώθηκε μέσω αυτής. Α, σωστό. Νόμιμα, ναι. Άλλο αν είναι ηθικό ή όχι. Εγώ ξέρω αν είναι παράνομο ή μη παράνομο. Είναι νόμιμο. Και να μην μπούμε, παιδιά, για το χάλι της χώρας μας που έχει αναγκάσει πάνω από το 50% των επιχειρηματιών της Βόρειας Ελλάδος και όχι μόνο να κάνουν εταιρείες στη Βουλγαρία και το άλλο 50% των επιχειρηματιών της Νότιας Ελλάδας να κάνουν εταιρείες στην Κύπρο. Κύπρο, γιατί άμα είναι νόμιμο, συγγνώμη, Φέη μου. Δεν μίλησα ακόμα, αλλά γιατί ο κόσμος δεν ξέρει. Τι σημαίνει ότι έχω. Και το λέω εγώ, δεν έχω καμία εταιρεία στη Βουλγαρία ούτε στην Κύπρο, ψάξτε με. Εδώ φορολογούμε εγώ. Ίσως γιατί είμαι βλάκας, μακάρι να μπορούσα να το έκανα. Θα σας πω τι γίνεται. Πας και έχεις μια εταιρεία στη Βουλγαρία. Δεν σημαίνει ότι αν δηλώσεις το χρήμα σου, δεν φορολογείται το χρήμα σου εδώ. Απλώς οι εταιρείες έχουν ένα φόρο 30%. Στη Βουλγαρία είναι 5%, 0%, 10%. 17 ευρώ σου λέει. Ναι, 17 ευρώ. Πληρώνεσαι λοιπόν, πληρώνεις το φόρο για την εταιρεία στη Βουλγαρία και μετά το παγκόσμιο χρήμα το δηλώνεις και την αμοιβή σου τη δηλώνεις στην Ελλάδα. Και πληρώνεις μετά για την αμοιβή σου. Δηλαδή πληρώνεις για την αμοιβή μέσα από την εταιρεία. Βεβαίως, θα απολογηθεί. Αλλά αθρηστικά θα απολογηθεί πολύ λιγότερο. Ναι. Αυτό είναι. Νόμιμο είναι, παιδιά. Το κάνουν όλοι. Καλά, γιατί δεν κατηγορείς τον Κωνσταντίνο που το κάνει. Όταν όλοι οι επιχειρηματίες το κάνουν. Να σου πω κάτι. Δεν σημαίνει ότι θα το χειροκροτήσουμε κιόλας. Μας έχουν φτάσει εδώ στην Ελλάδα να δουλεύουμε συνεταιρικά με το κράτος. Και αν το κράτος έκανε και πέντε πράγματα για τον Έλληνα πολίτη κτλ. Καλό ήταν. Αλλά βλέπεις τώρα το κράτος δεν κάνει.